Καλώς ήρθατε στη δεύτερη αυτή ενότητα του πολύ ενδιαφέροντος συνεδρίου και πάρα πολύ ενδιαφέροντος συνεδρίου με θέμα Εκκλησία και Αριστερά, το γενικό θέμα του συνεδρίου και με θέμα ενότητας, θρησκευτικά σύμβολα και θρησκευτικότητα στο δημόσιο χώρο. Η ενότητα αυτή, το θέμα αυτό, είναι εξίσου σπουδαίο με τα άλλα αυτού του συνεδρίου που επιχειρεί να δοκιμάσει τουλάχιστον θεωρητικά τις πολιτισμικές αντοχές του ελληνισμού των ημερών μας. Αλλά και όχι μόνο θεωρητικά, διότι για αυτά τα ζητήματα που πήγε το συνέδριο έχουν και μια πάρα πολύ σημαντική πρακτική σημασία και ουσία που δοκίμασαν ισορροπίες στην ελληνική κοινωνία και από ό,τι βλέπω θα συνεχίζουν και να τις δοκιμάζουν μέχρι να αναζητηθεί μια ισορροπία καινούργια, η οποία θα ανατραπεί και θα ξαναισορροπήσει το σύστημα σε ένα νέο σημείο. Αυτό είναι η θεωρία του χάους. Το χάος περιέχει τάξη. Καθώς εξελίσσεται πραγματικά, κάποια στιγμή ισορροπεί. Μετά θα ανισορροπεί σε ένα άλλο σημείο. Και λέω λοιπόν θεωρητικά ότι υπάρχει μεγάλη αδράνεια στην κοινωνία μας που δεν μπορώ να καταλάβω τι θα πρέπει να τη συμβεί για να αντιδράσει. Και η αντίδραση δεν είναι μόνο η συμμετοχή σε διαδηλώσεις. Ενδεχομένως να είναι και αυτή, είναι και αυτή, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στις ημέρες μας. Τα κράτη-έθνη που διαμορφώθηκαν μετά την Γαλλική Επανάσταση υφίστανται μια τρομερή απορρομητική πίεση. Η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζωο σε έναν κόσμο που εμείς βλέπουμε απλώς να αναδύεται, αλλά που άλλοι έχουν χαράξει τις αδρές γραμμές του. Και το ερώτημα είναι, ποιος είναι αυτός ο κόσμος, τι μπορούμε να δούμε σε ό,τι αφορά το σχήμα του, και πώς μπορούμε να παρέμβουμε, αν μπορούμε να παρέμβουμε και σε ποια σημεία μπορούμε να παρέμβουμε στη διαμόρφωσή του. Προϋπόθεση για την αποδόμηση των πιο συνεκτικών κρατών εθνών είναι η χαλάρωση των στοιχείων που τα κρατούν ενωμένα. Και αυτά είναι η ιστορία τους και η θρησκεία τους. Μπορεί ο κόσμος που δεν θα βασίζεται σε αυτά τα στοιχεία να είναι καλύτερος ή χειρότερος, αυτό δεν είναι δική μου δουλειά ως συντονιστή της συζήτησης να το πω. Θα το πούν οι ομιλητές, αλλά οι συνεκτικοί δεσμοί μιας κοινωνίας αποσυντίθεται. Τα σύμβολα παίζουν σημαντικό ρόλο ως σημεία αναφοράς και δεσμού μιας κοινωνίας. Από τον πρόλογο του Φουκώ στο βιβλίο του «Οι λέξεις και τα πράγματα» παίρνουν την παράγραφο. Οι θεμελιώδεις κώδικες ενός πολιτισμού, εκείνοι που διέπουν τη γλώσσα του, τα αντιληπτικά του σχήματα, τις ανταλλαγές του, τις τεχνικές του, τις αξίες του, την ιεραρχία των πρακτικών του ορίζουν από αρχής τις εμπειρικές τάξεις με τις οποίες θα έχει να κάνει ο κάθε άνθρωπος και στις οποίες θα ξαναβρει τον εαυτό του. Υπάρχει μια πληθώρα αντιφατικών μηνυμάτων από εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστικά όργανα που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο το ζήτημα το οποίο έχει νομικές αλλά και πολιτισμικές διαστάσεις. Το Σύνταγμα, και έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας η καθηγήτρια Στέμπανου Δικαίου, η κυρία Καμψίδου, αρχίζει με αναφορά στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αντιερέτητριά τους. Θεωρεί ως επικρατούσα θρησκεία τη θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, άρα καθιερώνει και την Ανοιξή Θρησκεία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαίωσε Φιλανδί, που ζήτησε την αποκαθήλωση του Σταυρού από τις αίθουσες των Ιταλικών Σχολείων, αλλά και υπάλληλο της British Airways, που απελήθηκε επειδή η εταιρεία δεν της επέτρεπε να φορά τους αγώνες. Οι νομολογιακές διαστάσεις της πρώτης απόφασης ήταν για μερικούς και στην Ελλάδα πανευρωπαϊκής εφαρμογής, γι' αυτό και προσέφυγαν στα ελληνικά δικαστήρια, ζητώντας την αποκαθήλωση των θρησκευτικών συμβόλων. Τα ελληνικά δικαστήρια όμως απέρριψαν την προσφυγή τους. Πού βρισκόμαστε λοιπόν και πού πάμε, και να αρχίσουμε η συζήτηση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο και λόγω ώρας πιστεύω να το κρατήσουμε ζωηρό. Με την κυρία Νίκη Παπαγεωργίου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσουμε κάπως έτσι τη συζήτηση, προσφέροντας την κοινωνιολογική θεώρηση πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Και μετά στη συζήτηση μπορώ να συμβάλλω με τον τρόπο μου στη συζήτηση, στη γενικότερη συζήτηση για τα σύμβολα, ίσως. Το έργο των κοινωνικών σχέσεων που προϋποθέτει τη διάκριση ανάμεσα στην οικιακή, την ιδιωτική, δηλαδή σφαίρα της ζωής του ατόμου και την κοινή ζωή των ατόμων ή πολιτών που περιλαμβάνει οικονομικούς, νομικούς και πολιτικούς θεσμούς. Η διάκριση αυτή ανάγεται στον Αριστοτέλη, ο οποίος διέκρινε την οικονομία του οίκου ή του οικοκυλού από την οργάνωση και τις λειτουργίες της πόλης ή της πολιτείας και έγινε οδηγός για τη διάκριση της ιδιωτικής από τη δημόσια σφαίρα. Η φιλόσοφος Άννα Αρέντ τονίζει ότι ο όρος δημόσιος δηλώνει δύο στενά αλληλένδετα αλλά όχι ταυτόσιμα πράγματα. Πρώτον, τη δημόσια εμφάνιση, τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα όλων όσων ανήκουν ή υπάγονται στον χώρο αυτό, και δεύτερον, τον κόσμο που είναι κοινό σε όλους μας, που τον ζούμε από κοινού, που τον συμμεριζόμαστε ως κοινή ή δημόσια υπόθεση. Στην ιδιωτική σφαίρα υπάγονται οι κοινωνικές σχέσεις, καθώς και οι σχέσεις φιλίας και έρωτα και κάθε τι που πηγάζει από ή απευθύνεται στο ενδόμημα της ανθρώπινης φύσης. Μέχρι τη δεκαετία του 70 και στις αρχές ακόμη της δεκαετίας του 80, η αναλογή της θρησκείας στην ιδιωτική σφαίρα και η άποψη ότι η θρησκεία είναι ιδιωτική υπόθεση ήταν ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των κοινωνιολόγων. Με την κατάργηση του διπολισμού και την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και τη συνακόλουθη ανάλυση των πάσης φύσεως συλλογικών ταυτοτήτων, των θρησκευτικών συμπεριλαμβανομένων, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η θρησκεία επαναδραστηριοποιείται στη δημόσια σφαίρα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στη Λατινική Αμερική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Και εκεί που νομίζαμε ότι είχαμε ξεπερδέψει, τίθεται εκ νέου το σημερινό ερώτημα: ποια είναι η θέση της θρησκείας στον δημόσιο χώρο? Η συζήτηση γύρω από το ερώτημα αυτό αποτυπώνεται σε δύο κύριες τάσεις στην κοινωνιολογία της θρησκείας. Μια θεωρητική παράδοση που εκπροσωπείται στην περίπτωση αυτή από τον Max Weber, τον πρώιμο Peter Berger και τον Steve Bruce, ισχυρίζεται ότι με την επικράτηση της μοντέρνας κοινωνίας, οι παραδοσιακοί θρησκευτικοί θεσμοί θα παρακμάσουν ή θα εξαφανιστούν και η θρησκεία θα γίνει μια ιδιωτική υπόθεση για τους ανθρώπους. Μια άλλη παράδοση που εκπροσωπείται από τους Ρόμπερτ Μπελάχ, Χωσέ Καζανόβα και την οποία προσεγγίζει αργότερα και ο Πίτερ Μπέγκερ, υποστηρίζει ότι η θρησκεία μπορεί να αποτελέσει τη δύναμη για συλλογική δράση, κοινωνική συνοχή και πολιτική κινητοποίηση, ακόμα και στις μοντέρνες κοινωνίες. Ας δούμε την πρώτη τάση, ο περιορισμένος ρόλος της θρησκείας στη δημόσια σφαίρα. Τόσο η μαρξιστική όσο και η δεύτερη παράδοση στην κοινωνιολογία τείνουν να συμφωνήσουν στο γεγονός ότι με την υπερκράτηση της νεωτερικότητας η θρησκεία θα αποσυρώταν από τη δημόσια σφαίρα και ότι αυτή η δυτική κατά βάση εμπειρία θα αναπαραγόταν ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτή η πεποίθηση εντοπίζεται ήδη στον Καρλ Μάρξ, αλλά ο Μάρξ Βέμπερ είναι αυτός που την αναπτύσσει περισσότερο. Στο έργο του Οικονομία και Κοινωνία, ο Βέμπερ μελετά τη σχέση θρησκείας και πολιτικής, εγείροντας το ζήτημα της νομιμότητας του κράτους. Κατανοεί κάθε κοινωνική σφαίρα υπό την επιρροή των δομών εξουσίας, οι οποίες απαιτούν νομιμοποίηση ή αυτοδικαίωση με βάση τον νόμο, την παράδοση ή παρόμοιες βάσεις. Προτείνει τρεις τύπους νόμιμης εξουσίας, ορθολογική, παραδοσιακή και χαρισματική. Με την προώθηση της νεωτερικότητας, οι παραδοσιακοί τύποι εξουσίας παρακολουθούν τη θέση τους στους ορθολογικούς τύπους εξουσίας, με αποτέλεσμα το μοντέρνο κράτος να αποβάλει κάθε μεταφυσική ή θρησκευτική νομιμοποίηση. Με βάση τον Βέμπερ, ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Πίτερ Μπέργκερ, στο πρώιμο έργο του, αναλύει τη σχέση θρησκείας και πολιτικής, τις παραδοσιακές και μοντέρνες κοινωνίες με όρους επίσης νομιμοποίησης. Στο βιβλίο του, Ο Ιερός Θόλος, 1967, ο Μπέργκερ υποστηρίζει ότι η θρησκεία ιστορικά στις παραδοσιακές κοινωνίες υπήρξε το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό εργαλείο νομιμοποίησης. Αντίθετα, στις νεοταϊκές κοινωνίες, απονομιμοποιείται αυτή η διαδικασία με αποτέλεσμα η θρησκεία να αποσύρεται εντελώς από τη δημόσια σφαίρα και να περιορίζεται στην ιδιωτική σφαίρα. Όμως ο Μπέργκερ, ενώ αποδέχεται τη διαδικασία της απονομιμοποίησης της θρησκείας στο πλαίσιο της οικοσμήνευσης, αργότερα θα θεωρήσει ότι η νεωτερικότητα μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που μπορεί να είναι ευνοϊκές σε μια θρησκευτική ανάδυση ή ακόμη και σε μια άδεια οικοσμήνευση. Στο έργο του Πολιτική και Θρησκεία, ο Βρετανός κοινωνιολόγος Steve Bruce, με τη σειρά του, αναγνωρίζει ότι η θρησκεία στις μοντέρνες και μηχανοποιημένες κοινωνίες συνιστά ευρέως ένα ιδιωτικό ζήτημα. Υποστηρίζει όμως ότι η θρησκεία συνεχίζει να αποτελεί μια αυτόνομη δύναμη στη σύγχρονη πολιτική σε περιοχές και θρησκευτικές παραδόσεις εκτός της Δύσης και του Δυτικού Χριστιανισμού. Προσπαθεί να αποδείξει ότι η σχέση πολιτικής και θρησκείας διαφέρει ανάλογα με τη θρησκευτική παράδοση για την οποία μιλάμε
και εντοπίζει τέσσερις παράγοντες που παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της σχέσης. Ο πρώτος παράγοντας που αναλύει είναι η φύση του θείου. Σύμφωνα με αυτόν, οι μονοθεϊστικές θρησκείες όπως ο χριστιανισμός, ο ιουδαϊσμός και το Ισλάμ είναι πιο άθλητες από τις πολυθεϊστικές θρησκείες όπως ο ιουδαϊσμός, ο συγχρησμός και ο βουδισμός, που είναι πιο ανεκτικές. Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με την ευρύτητα της θρησκείας. Θεωρεί ότι οι θρησκείες που διατείνονται ότι είναι παγκόσμιες, όπως ο χριστιανισμός και το Ισλάμ, προσκολώνται πιο συχνά σε ηγεμονικές φιλοδοξίες. Ο τρίτος παράγοντας που επικαλείται ο Μπρους είναι η θρησκευτική πρακτική. Υποστηρίζει ότι οι θρησκείες που ελέγχουν τη θρησκευτική συμπεριφορά, όπως το Ισλάμ, τείνουν να είναι πιο συντηρητικές και αυστηρές από άλλες θρησκείες που δεν επιβάλλουν τέτοιο έλεγχο, όπως για παράδειγμα ο χριστιανισμός. Ο τελευταίος παράγοντας που αναλύει έχει να κάνει τη σχέση της θρησκείας με το κράτος. Υποστηρίζει ότι υπάρχει στενότερη σχέση μεταξύ Ισλάμ και κράτος από αυτήν του χριστιανισμού, επειδή ο τελευταίος αναγνωρίζει μια κοσμική σφαίρα διακριτή από τη θρησκευτική σφαίρα, σε αντίθεση με το Ισλάμ που ταυτίζει πολιτική και θρησκεία. Υποστηρίζει μάλιστα ότι ο δυτικός χριστιανισμός με τη μορφή της προτεσταντικής μεταρρύθμισης συνέβαλε στην ανάδυση της φιλελεύθερης δημοκρατίας, καθώς προώθησε την ανάπτυξη του καπιταλισμού, ενθάρρυνε τον ατομικισμό και την ισότητα και δημιούργησε ένα πλαίσιο θρησκευτικής διαφοροποίησης και πλουραλισμού, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί η κοσμική κοινωνία και η κουλτούρα. Εν τούτης, αυτές οι σχέσεις μεταξύ θρησκείας και κοσμικής κοινωνίας ήταν τυχαίες, υποστηρίζει, καθώς δεν ήταν στην πρόθεση των Προτεσταντών μεταρρυθμιστών να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των φιλελεύθερων κοσμικών δημοκρατιών. Γενικότερα, όπως θεωρεί ότι οι θρησκείες δεν είναι συμβατές με τις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Η δεύτερη τάση είναι ο αυξανόμενος ρόλος της θρησκείας στη δημόσια σφαίρα. Στην αντίπερα όρθη, οι κοινωνιολόγοι όπως ο Ρόμπερτ Μπελάχ, ο Χωσέ Καζανόβα και ο ύστερος Πίτερ Μπρέκετ, κυρίως από την Αμερική, οι τρεις παρατηρούν τη σύγχρονη θρησκευτική ζωτικότητα και ανοίγουν πάλι τη συζήτηση σχετικά με το δημόσιο ρόλο της θρησκείας στις μοντέρνες κοινωνίες. Ο Μπελάχ ανήκει στη λειτουργική, τη φωνξιοναλιστική δηλαδή παράδοση, των Τρικάνη και Πάρσονς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξηγήσουν πώς διατηρείται η κοινωνική συνοχή στις μοντέρνες εκδικευμένες κοινωνίες. Ο ίδιος θεωρεί τη θρησκεία ως παγκόσμιο φαινόμενο που δίνει νόημα και κίνητρο στη λειτουργία της κοινωνίας, η οποία έχει ανάγκη ηθικής και θρησκευτικής νοηματοδότησης. Ακόμα και αν απορρίπτονται τα θρησκευτικά συμβολικά συστήματα, οι απαντήσεις των ατόμων και των ομάδων στα θεμελιώδη ζητήματα προς ανατολισμού και ταυτότητας μπορούν να ειδωθούν ως θρησκευτικά. Έτσι, νομιμοποιείται η ύπαρξη της θρησκείας και ο ίδιος θεωρεί αδύνατη την έλλειψη πίστης. Υποστηρίζει όμως ότι η θρησκεία δεν έχει την ίδια μορφή, αλλά αναπτύσσεται εξελικτικά μέσα από πέντε ιστορικές φάσεις: πρωτόγονη, αρχαϊκή, ιστορική, πρώιμη, μοντέρνα και μοντέρνα. Στις τελευταίες φάσεις της ιστορίας, στις πρώιμες μοντέρνες και μοντέρνες κοινωνίες, η θρησκεία παίρνει τη μορφή μιας πολιτικής θρησκείας στη δημόσια σφαίρα, διαφοροποιημένη από την Εκκλησία και το κράτος. Αυτή η μορφή θρησκείας, σύμφωνα με τον Μπελάχ, αποτελείται από ένα σύνολο υπερβατικών ιδανικών με τα οποία η κοινωνία ολοκληρώνεται, ενοποιείται, συνέχεται και νομιμοποιείται. Μέσα σε μια πολιτική θρησκεία υπάρχουν μερικά κοινωνικά ιδεώδη, όπως για παράδειγμα τα ατομικά δικαιώματα, τα οποία φέρουν όλα τα μέλη της κοινωνίας. Αυτά τα ιδεώδη παρέχουν νομιμοποίηση στους πολιτικούς θεσμούς και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κριτική των πολιτικών ηγετών. Η πολιτική θρησκεία συνδέεται αρχικά με την Αμερική, αφού παρήχε νομιμοποίηση στους πολιτικούς θεσμούς της πρώιμης Αμερικανικής ιστορίας και εμφανίζεται ανανεωμένη στις σύγχρονες Ηνωμένες Πολιτείες. Υποστηρίζει όμως ότι έχει τη δυναμική ενός παγκοσμίου φαινομένου, αφού κάποια στιγμή όλες οι κοινωνίες δέχουν κάποια μορφή πολιτικής θρησκείας. Ο Χωσέ Καζανόβα, στο βιβλίο του Public Religions in the Modern World, δεν επιχειρεί μόνο να ανακαλύψει, αλλά και να επικυρώσει ένα νόμιμο δημόσιο ρόλο για τη θρησκεία στον μοντέρνο κόσμο. Παρά την κριτική που ασκεί στις κλασικές θεωρίες της υποσμίγευσης, όπως θέθηκαν από τον Βέμπερ και τον Πρόεδρο Μπέρκερ, συμφωνεί με την αντίληψη ότι μια ανεπίστρεπτη ιστορική διαδικασία λειτουργικής διαφοροποίησης και χειραφέτησης της κοσμικής σφαίρας από τους θρησκευτικούς θεσμούς έχει λάβει χώρα στη Δύση. Αναρωτιέται όμως εάν η διαφοροποίηση αυτή οδηγεί απαραίτητα στην περιθωριοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της θρησκείας. Πεπισμένος ότι μόνο εμπειρικές έρευνες μπορούν να αποδείξουν κάτι τέτοιο, βασίζεται σε πέντε περιπτωσιολογικές μελέτες δημόσιας θρησκείας σε Ισπανία, Πολωνία, Βραζιλία και Ηνωμένες Πολιτείες και τις δύο κοινότητες, Προτεσταντική και Ρωμαιοκαθολική, για να υποστηρίξει ότι από τη δεκαετία του 1980 έχει λάβει χώρα σε όλο τον κόσμο μια ευρεία διαδικασία από ιδιωτικοποίηση των χριστιών.
και αναζητά τους πιθανούς ρόλους που μπορεί να παίξουν αυτές τις τελευταίες στη δημόσια σφαίρα των μοντέρνων κοινωνιών. Ο Καζανόβα θεωρείται διαπλοκή θρησκευτικού και πολιτικού πεδίου, ως ασύμβατη με τη μοντέρνα αρχή αναγνώρισης του πολίτη και των δικαιωμάτων του, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της συνείδησης είναι από τα πιο ισχυρά. Επιπλέον αναγνωρίζει ότι στις σύγχρονες διαφοροποιημένες κοινωνίες είναι τόσο απίθανο όσο και ανεπιθύμητο να παίξουν και πάλι οι θρησκείες το ρόλο ενός κανονιστικού εργαλείου κοινωνικής ολοκλήρωσης. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της κοινωνίας πολιτών και της θεωρίας της δημόσιας σφαίρας, προσπαθεί να αναπτύξει ένα νέο αναλυτικό πλαίσιο για την έρευνά του. Χρησιμοποιεί την τριμερή διάκριση της σύγχρονης δημοκρατικής πολιτείας σε κράτος, πολιτική και κοινωνία πολιτών. Από τη στιγμή που καθένα από αυτά τα επίπεδα αντιστοιχεί σε διαφορετική μορφή της δημόσιας σφαίρας, υποστηρίζει ότι μπορεί να υπάρχουν δημόσιες θρησκείες και στα τρία επίπεδα. Συμπεραίνει όμως ότι μόνο στο επίπεδο της κοινωνίας πολιτών μια δημόσια θρησκεία μπορεί να είναι συμβατή με τις φιλελεύθερες δημοκρατικές αρχές και με τις μοντέρνες διαφοροποιημένες δομές, χωρίς να απειλεί τα όρια μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας. Πιστεύει ότι αυτές οι μορφές της μοντέρνας δημόσιας θρησκείας ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του κοινού καλού. Η διάκριση δημόσιου και κρατικού μια τρίτη άποψη. Από μια ενδιαφέρουσα οπτική γωνία, βλέπει το ζήτημα της θέσης της θρησκείας στο δημόσιο χώρο ο καθηγητής κ. Πέτρου, για να αναφερθούμε και στη συμβολή του τμήματος θεολογίας στη συζήτηση αυτή. Ο κ. Πέτρου υπερβαίνει το δίπολο δημόσιο-ιδιωτικό και εισάγει μια τρίτη διάσταση, τη διάσταση του κρατικού. Θεωρεί ότι υπάρχει σύγχυση στη χρήση των τριών όρων, δημόσιο-κρατικό-ιδιωτικό, που οφείλεται στο γεγονός ότι στην ελληνική πραγματικότητα ιδίως ταυτίζεται συνήθως το δημόσιο με το κρατικό λόγω της διηγουμένης παρουσίας του ελληνικού κράτους. Διαφοροποιεί λοιπόν τους τρεις όρους, επισημένοντας ότι το κράτος και κάθε τι που είναι κρατικό συνδέεται με την νόμιμη άσκηση εξουσίας. Αντίθετα, το δημόσιο κατανοείται ως κοινός κοινωνικός χώρος αποσυνδεδεμένος από την κρατική εξουσία. Το ιδιωτικό τέλος κατανοείται ως ο κατεξοχήν χώρος ελεύθερης έκφρασης και επιλογής του ανθρώπου, στον οποίο δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση. Η ελευθερία έκφρασης του ανθρώπου μπορεί να εκτείνεται και στο δημόσιο χώρο, ο οποίος είναι επίσης ή πρέπει να είναι χώρος ελεύθερος από κάθε κρατική παρέμβαση. Γι' αυτό και η κατανόηση μιας ανθρώπινης υπόθεσης ως ιδιωτικής δεν σημαίνει ότι αυτή είναι κατά ανάγκη να κοινωνική, αλλά ελεύθερη αποδοχή κάποιου πράγματος που δεν επιβάλλεται από το κράτος. Μπορεί αντίθετα να είναι και συλλογική, αφού οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες μπορούν να πραγματοποιούνται συλλογικά και κατ' επέκταση κοινωνικά. Θα προκύπτει όμως ως αποτέλεσμα μιας οικειοθελούς και όχι υποχρεωτικής ενέργειας, επιβεβλημένης από την κρατική εξουσία. Με αυτήν την έννοια, το ιδιωτικό δεν αντιπαρατίθεται στο συλλογικό και κοινωνικό, αλλά στο υποχρεωτικό και κρατικό. Η κατανόηση του δημόσιου χώρου ως κοινωνικού χώρου ελεύθερης συλλογικής έκφρασης και δράσης, διακριτού από την κρατική εξουσία, είναι αρκετά διαφωτιστική όταν λαμβάνεται υπόψη τη συζήτηση σχετικά με τη δημόσια παρουσία της θρησκείας. Με τη διευκρίνηση αυτή αποφεύγουμε δύο σκοπέλους. Τη διαπλοκή της θρησκείας με την πολιτική εξουσία, αλλά και τον περιορισμό της θρησκείας στην ιδιωτική ατομική σφαίρα. Αντίθετα, έχουμε ένα διπλό όφελος. Αφενός, προστατεύεται η διάκριση πολιτικού και θρησκευτικού πεδίου και το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας ως κατακτήση των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών, και αφετέρου, διατηρείται η δυνατότητα της θρησκείας να εκφράζεται και να δρά ελεύθερα στη δημόσια σφαίρα. Κανείς εξάλλου δεν μπορεί να το απαγορεύσει. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι το κράτος, με κριτήριο τον πολίτη και τα ατομικά του δικαιώματα, δεν μπορεί να επιβάλλει μια κυρίαρχη θρησκευτική ταυτότητα, ούτε η θρησκεία μπορεί να επιζητά κρατική κάλυψη. Οι πολίτες είναι ελεύθεροι να θρησκεύουν ή να μην θρησκεύουν, να αλλάζουν θρησκεία ή να απορρίπτουν οποιαδήποτε θρησκεία. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή τους σε μια θρησκευτική κοινότητα είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική. Με την προϋπόθεση αυτή, η σχέση τους με μια θρησκεία ανάγεται στην ιδιωτική σφαίρα, ως ζήτημα που εξαρτάται από την προσωπική επιλογή του ανθρώπου. Το δικαίωμα επομένως της θρησκευτικής ελευθερίας είναι το καθιστά τη θρησκεία ιδιωτική ή προσωπική υπόθεση. Από τη στιγμή όμως που οι άνθρωποι συναθρίζονται φανερά για να λατρεύσουν τον Θεό τους, οι θρησκείες μπορούν να εκφραστούν δημόσια, εφόσον η λατρεία είναι φανερή και όχι μυστική, και έχουν μια κοινωνική διάσταση που μπορεί να εκδηλωθεί με ποικίλους τρόπους. Με αυτούς τους όρους, η δημόσια δράση της θρησκείας όχι μόνο δεν εμποδίζεται, αλλά προστατεύεται από τις διεθνείς διακηρύξεις και συμβάσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Δεν επιβάλλεται όμως από την κρατική ή πολιτική εξουσία. Αντίθετα, η δημόσια παρουσία της κρίνεται από την ισότητα του λόγου της και την αποτελεσματικότητα της δράσης της.
Η αναλυτική παρέμβαση του κ. Πέτρου υπερβαίνει το δίλημα δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο και λύνει την αντίφαση μια ιδιωτέχουσα θρησκεία. Η ερμηνεία αυτή υπερασπίζεται τι αρχέ τη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, ατομικά δικαιώματα, ανεκτικότητα και σεβασμό του άλλου στο πλαίσιο τη ενεργή κοινωνία, αποδοχή τη κοινωνία των πολιτών και του πλουραλισμού. Ταυτόχρονα αποδεσμεύει τη θρησκεία από την κρατική εξουσία με τη δυνατότητα να λειτουργήσει στο δημόσιο χώρο στην κοινωνία πολιτών με ελευθερία και δημιουργικότητα ως κοινωνικός και πολιτιστικός φορέας για το σύνολο της κοινωνίας. Και για να κλείσουμε, όπως φαίνεται, στην κοινωνιολογική έρευνα υπάρχει μια ποικιλία θεωρήσεων σχετικά με το ζήτημα της θέσης της θρησκείας στο δημόσιο χώρο και τις μορφές με τις οποίες δραστηριοποιείται σε αυτόν. Παρά την ποικιλία αυτή, όμως, όλοι συγκλίνουν στις θεμελιώδεις αρχές που διέχουν τη λειτουργία της σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας. Πρώτον, η πολιτική εξουσία και κατά συνέπεια το κράτος είναι αποδεσμευμένο από τη θρησκεία και λειτουργεί στη βάση της λαϊκής νομιμοποίησης. Δεύτερον, το κράτος πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών ανεξάρτητα από ποια θρησκευτική παράδοση προέρχονται. Ακόμα και στην περίπτωση που διατηρούνται οι θεσμικές σχέσεις κράτους και εκκλησίας, και έχουμε τέτοια παραδείγματα ακόμα και στην Ευρώπη, η διασύνδεση αυτή είναι πολλές φορές χαλαρή και συμβολική και δεν σημαίνει επιστροφή σε προνεωτερικές καταστάσεις. Με παρόμοιους όρους μπορούμε να δούμε ίσως και το ζήτημα της θέσης της ελλαδικής εκκλησίας στον δημόσιο χώρο. Η εκκλησία μπορεί να δράσει στον δημόσιο χώρο, αποδεχόμενη τους όρους του δημοκρατικού παιχνιδιού, όχι ως πολιτικός παράγων, αλλά ως κοινωνικός και ευρύτερα ή και ευρύτερα ακόμη πολιτισμικός. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βρει τη θέση της στον ενδιάμεσο δημόσιο χώρο, στην κοινωνία πολιτών ως συλλογικότητα. Η κοινότητα που προβάλλει τις δικές της αξίες και παρεμβαίνει στα ηθικά και κοινωνικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Αποσυνδεδεμένη από την κρατική εξουσία και την επίσημη κρατική ιδεολογία, μπορεί να αναδεικνύει ελεύθερα το σωτηριολογικό και διανομικό της ρόλο, να προβάλλει ένα λόγο κοινωνικής κριτικής και παρέμβασης και να δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της κάλυψης των υπαρξιακών και πραγματικών αναγκών των ανθρώπων. Αυτή η νέα διαμορφούμενη πραγματικότητα αποτελεί ισοσκόπηση για την ελλαδική εκκλησία, η οποία ήδη το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την κρίση, αρχίζει να δείχνει και πάλι το κοινωνικό της πρόσωπο, το οποίο έχει αφορμηθεί ίσως από το εθνικοπολιτικό της πρόσωπο των προηγούμενων δεκαετιών. Ευχαριστώ πολύ.